Η πολλαπλή σκλήρινση ή σκλήρινση κατά πλάκας εξελίσσεται σε μάστιγα της εποχής μας. Υπολογίζεται ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν σκλήρινση κατά πλάκας, εκ των οποίων οι 500.000 είναι στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, 80.000 ζουν στη Βρετανία, 250.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στη χώρα μας υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή νοσούν περίπου 12.000 άνθρωποι. Η πολλαπλή σκλήρινση είναι μία από τις συχνότερες νευροεκφυλιστικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, πολυπαραγοντική, αυτοάνωση και απρόβλεπτη στην έναρξη και την πορεία της. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή της είναι περιβαλλοντική, γενετική, ανοσολογική και λοιμώξεις. Έχει αποδειχθεί ωστόσο ότι άλλοι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνισή της είναι η προηγηθήσα λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr, το κάπνισμα, η έλλειψη βιταμίνης D, το τραύμα και το στρες. Ανάλογα με την εξέλιξή της, η νόσος διακρίνεται σε υποτροπιάζουσα, που είναι και η συχνότερα εμφανιζόμενη μορφή, σε δευτερογενός προϊούσα, πρωτοπαθός προϊούσα και τέλος υποτροπιάζουσα προϊούσα. Η σκλήρινση κατά πλάκας χαρακτηρίζεται από προοδευτική κλινική επιδείνωση μέσα στο χρόνο, η οποία έχει ως τελικό αποτέλεσμα την αναπηρία του πάσχοντος. Η υπάρχουσα σήμερα θεραπευτική αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρινσης εμφανίζει 2 σκέλη. Στο πρώτο βρίσκονται οι από ετών εγκεκριμένες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, οι οποίες διακρίνονται σε πρώτης και δεύτερης επιλογής. Πρόκειται για ουσίες δοκιμασμένες τον χρόνο με γνωστό το εύρος αποτελεσματικότητας και ασφάλειάς τους. Στο δεύτερο σκέλος βρίσκονται όλες οι νεότερες θεραπείες, δηλαδή αυτές που εγκρίθηκαν την τελευταία διετία ή είναι προς έγκριση. Για τον ασθενή όμως, μια μεγάλη επιτυχία είναι η δημιουργία νέων σκευασμάτων χορηγούμενων από το στόμα, όπως η εγκεκριμένη φυγκολιμόδη και τα προσφάτως εγκεκριμένα σκευάσματα τεριφλουνομίδης και φουμαρικού οξέως. Πρόκειται για σκευάσματα με καλή αποτελεσματικότητα, πολύ καλή ασφάλεια και κυρίως εύκολη και ανώδυνη λήψη από το στόμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογία και τη συμμόρφωση του ασθενού στη θεραπεία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άλλο ένα θέμα υγείας είναι και πάλι μαζί σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια πολύ σοβαρή ασθένεια, η οποία τίνει να γίνει μάστιγα και στη χώρα μας. Μιλάμε για τη σκλήρινση κατά πλάκας. Υπολογίζονται ότι περίπου 10.000 συνάνθρωποι μας πάσχουν από σκλήρινση. Αντίπαλός τους ο χρόνος και ο ίδιος τους ο εαυτός. Τόσο η επιστήμη, όσο και οι φαρμακευτικές εταιρείες κάνουν αγώνα δρόμου, όχι μόνο για να βοηθήσουν στη μη εξέλιξη της νόσου, αλλά και να δώσουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς. Μαζί μας είναι σήμερα ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, αλλά και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, κύριος Δήμος Δημήτρης Μητσικώστας, ο οποίος θα μας αναλύσει όλα τα νεότερα δεδομένα. Είμαστε με τον κύριο Δήμο Δημήτρη Μητσικώστα, ο οποίος από χθες παρεμπιπτόντως είναι και ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Σήμερα θα μιλήσουμε μια νέα μάστιγα για τη σκλήρινση κατά πλάκας. Και θα ξεκινήσω κάνοντας την κλασική ερώτηση. Ποια είναι τα νέα επιδημιολογικά στοιχεία που έχουμε για αυτή την ασθένεια, για τη σκλήρινση κατά πλάκας? Υπάρχει μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε 2 χρόνια πριν στην Κρήτη, όπου πραγματικά μας δείχνει, μας αποδεικνύει μάλλον, ότι η συχνότητα της πολλαπλής σκλήρινσης αυξάνεται και κυρίως στον αστικό πληθυσμό και στις γυναίκες. Είναι γνωστό ότι στις γυναίκες είναι πιο συχνή η αρρώστια από ό,τι στους άνδρες, πολύ πιο συχνή, και αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι και η αύξηση που γίνεται στις καινούργιες περιπτώσεις αφορά ακόμα περισσότερο τις γυναίκες και τον αστικό πληθυσμό. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο χτυπάει περισσότερο τις γυναίκες? Δεν γνωρίζουμε τους λόγους αυτούς, αλλά έχουν πάρα πολύ ωραίες θεωρίες. Μια από τις οποίες έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γυναίκες κυοφορώντας αναγκάζονται να τροποποιήσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα για να μην αποβάλουν το έμβριο. Αυτή η αλλαγή στο ανοσοποιητικό σύστημα μετρά
και θεωρείται υπεύθυνη για πάρα πολλές ανοσοποιητικές παθήσεις, όπως είναι ο λύκος ή και η πολλαπλή σκλήρυνση, που είναι πιο συχνές στις γυναίκες. Αυτό έχει να κάνει και με την εξέλιξη της νόσου? Δηλαδή, στις γυναίκες είναι πιο γρήγορη η εξέλιξη της νόσου από τους άντρες? Όχι. Στους άντρες αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία εμφάνισης. Εκεί μπαίνουν τα διαφορικά, οι διαφορικές εξελίξεις. Σε έναν άντρα που εμφανίζεται σε μεγάλη σχετικά ηλικία, μετά τα 40, υποτίθεται ότι μπορεί να έχει χειρότερη εξέλιξη, ενώ στις νεαρότερες γυναίκες μάλλον εκεί πηγαίνει χειρότερα. Αλλά όλα αυτά με την εισαγωγή των καινούργιων φαρμάκων που έχουμε φαίνεται ότι αλλάζουν. Επομένως, ας μην μεταφέρουμε ένα λανθασμένο μήνυμα ότι είναι πιο έντονη στον τάδε ή σε εκείνον τον ασθενή. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ ριζικά με τις καινούργιες θεραπείες. Και μια και μιλάμε για καινούργιες θεραπείες, θέλετε να μας πείτε πού βρισκόμαστε σε αυτό? Τι έχει στη φαρέτρα του ένας γιατρός σήμερα για να αντιμετωπίσει τις κλίνες κατά πλάκας? Έχει γεμίσει. Τόσο πολύ. Έχει γεμίσει. Δεν ξέρουμε πού να βάλουμε το κάθε φάρμακο πια. Και αυτό είναι καλό και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς, γιατί όπου υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, η κάθε επιλογή φωτογραφίζεται σε πολύ πιο συγκεκριμένη ένδειξη. Γίνεται πιο πολύ γραμμένη για τον ασθενή μας. Έχουμε πιο εξειδικευμένη θεραπεία, δηλαδή. Ακριβώς. Να μιλήσουμε λίγο για τις νέες θεραπείες και να μας πείτε για τις τελευταίες θεραπείες από του στόματος. Πρόσφατα μάθαμε ότι μία ακόμα πήρε τιμή στην Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε σε τι ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες θεραπείες? Και εκεί πάλι είναι κάμποσες. Την τελευταία πενταετία υπάρχει, που κυκλοφόρησε το πρώτο από του στόματος φάρμακο, που είναι και ο φυσιολογικός τρόπος για να παίρνει κανείς ένα φάρμακο, με πολύ καλά αποτελέσματα. Στην τελευταία χρονιά προσθέθηκαν άλλα δύο φάρμακα. Και έτσι πάλι αποκτούμε καινούριες ενδείξεις και μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή ακριβώς τη θεραπεία εκείνη που όχι μόνο του ταιριάζει, αλλά που και εκείνος επιθυμεί. Μάθαμε ότι πρόσφατα, μάλιστα προχθές ακούστηκε, ότι πήρε ένα καινούριο φάρμακο τιμή, ο φουμαρικός διθμελεστέρας. Ακριβώς. Το φάρμακο αυτό είχε εγκριθεί καιρό πριν και στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, αλλά μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πήρε μια συγκεκριμένη τιμή, οπότε λύνονται κατά κάποιον τρόπο ή θα λυθούν και τα χέρια του γιατρού στη συνταγογράφησή του. Για να εστιάσουμε λιγάκι από του στόματος θεραπείες, έχουν διαφορά με τις υπόλοιπες θεραπείες? Είναι πιο εύκολο δηλαδή για τον ασθενή να λάβει μια θεραπεία από το στόμα από ό,τι πριν? Είναι πιο... Προφανώς. Εσείς αν θα παίρνατε κάποιο φάρμακο, δεν θα θέλετε να το πάρετε με το φυσιολογικό τρόπο όπως παίρνετε το φαγητό σας? Τα νέα φάρμακα συμβάλλουν στην καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών? Είναι ένας παράγοντας. Η συμμόρφωση δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο χορήγησης, έχει να κάνει και με τη συχνότητα χορήγησης και έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ώστε να έχουμε τον ασθενή πιο συμμορφωμένο στη θεραπεία του. Όταν λέμε έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, γιατί ακούμε πολλούς γιατρούς οι οποίοι παραπονιούνται ότι οι ασθενείς τους δεν συμμορφώνονται στη θεραπεία? Έχει να κάνει με προηγούμενες εμπειρίες του ασθενή μας, έχει να κάνει με συνοσιρότητα του ασθενή μας, έχει να κάνει με το φαινόμενο νοσύμπο, που ο ασθενής στη διάρκεια του φαινομένου αυτού εκφράζει μια φοβία, μια φαρμακοφοβία, οπότε βιώνει όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που διαβάζει ότι μπορεί να εμφανίσει και είναι εξαιρετικά καχύποπτος. Εκτιμά ότι ένα φάρμακο είναι περισσότερο φαρμάκι παρά φάρμακο. Οπότε αυτός ο ασθενής, όποιο τρόπο και να δώσουμε το φάρμακο, θα είναι εξαιρετικά δύσπιστος και η συμμόρφωσή του θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Η υπερπληροφόρηση δηλαδή δεν έχει κάνει και πολύ καλό στους ασθενείς? Όταν είναι ανεξέλεγκτη, και αυτό έχει ένα νόημα, ο γιατρός προσπαθεί να είναι κυρίως αυτό που λέμε τίμιος απέναντι στον ασθενή του. Του δίνει δηλαδή ένα φάρμακο, αλλά μαζί με την αποτελεσματικότητά του, το φάρμακο σέρνει και μια ανεπιθύμητη ενέργεια, την οποία ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει. Ο τρόπος όμως και κυρίως ο εξολεκτικός και παραλεκτικός με τον οποίο ενημερώνει ο γιατρός για την ασφάλεια του φαρμάκου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Όσο πιο ενθουσιώδης είναι ο γιατρός για μια θεραπεία, τόσο πιο καλά πηγαίνει η θεραπεία στο συγκεκριμένο άρρωστο. Και όσο πιο σκεπτικός είναι και πιο φοβικός και πιο διστακτικός, παρόμοια είναι και η αντίδραση που προκαλεί στον ασθενή του. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι με το θέμα των ηλικιών. Τι έχουμε? Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι παρουσιάζεται σε πολλά νέα παιδιά. Έχει ρίξει τα στάνταρ το η νόσος, έχει αρχίσει και χτυπάει μικρότερες ηλικίες? Από παλιότερα ξέραμε ότι προσβάλλει παιδιά. Ήταν γνωστό αυτό. Απλώς όπως και στους μεγαλύτερους, έτσι και στα παιδιά,
πια διαγνώνεται πολύ πιο εύκολα. Παλιότερα, για να πούμε ότι ένας ασθενής έχει πολλαπλή σκλήρυνση, έπρεπε σχεδόν να μην μπορεί να περπατήσει καλά. Τώρα, πριν ακόμα εμφανιστεί η πάθηση, μπορούμε να την διαγνώνουμε με τη μαγνητική τομογραφία και με τα διαγνωστικά κριτήρια που έχουμε στα χέρια μας. Στα παιδιά εμφανίζεται και εκεί υπάρχει μια αύξηση, όπως και στους ενήλικες. Και μάλιστα αυτό που διαφέρει είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται στα παιδιά είναι πολύ πιο συγκλονιστικός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ πιο έντονος στην αρχή. Φανταστείτε, το νοσοποιητικό σύστημα έχει και αυτό ηλικία. Όσο είμαστε μικροί, είναι τόσο πιο έντονο και πιο ζωηρό. Άρα και οι παθήσεις του εκφράζονται με πολύ έντονότερο τρόπο. Όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ και το νοσοποιητικό μας σύστημα γερνά και γίνεται πολύ πιο αχνό στις αντιδράσεις του και στα προβλήματά του. Με τις νέες θεραπείες μπορούμε να κρατήσουμε δηλαδή στάσιμη την νόσο σε κάποιο σημείο και να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που νομίζω περικλεί με τον πιο ωραίο τρόπο πόσο οι θεραπείες έχουν ωφελήσει. Αν πάμε 25 χρόνια πριν στην γερμανική εταιρεία για την πολλαπλή σκλήρυνση, δημοσιεύει στοιχεία όπου διαπιστώνονται ότι 7 στους 10 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση ήταν ανίκανοι να εργαστούν. Σήμερα, μόνο 2 στους 10 δεν μπορεί να εργαστούν. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, θα πρέπει εδώ να συνυπολογίσουμε ότι 25-30 χρόνια πριν η διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης γινόταν πολύ πιο δύσκολα και ήταν όλα τα περιστατικά πάντα τα βαριά. Ενώ τώρα, στους 10 ασθενείς, συμπεριλαμβάνονται και περίπου 5 ασθενείς οι οποίοι δεν θα εμφανίσουν σχεδόν ποτέ αναπηρία. Ποτέ θα καταλάβετε ότι εκείνος ή εκείνη που περπατά δίπλα σας ή που εργάζεται μαζί σας έχει πολλαπλή σκλήρυνση. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι. Να έχουμε και τόση επιβράδυνση. Βεβαίως και είναι. Να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην καινούργια σας πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα επανέλθουμε γρήγορα για να σας μάθουμε πώς να προστατεύεστε από τον ήλιο. Επιστρέψαμε και πάλι στο θέμα υγείας. Εν ώψη του καλοκαιριού, οι ειδικοί μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής μας για το τι πρέπει να γνωρίζουμε για τους κινδύνους της ηλιοθεραπείας, για το μελάνωμα, αλλά και για τους πύλους. Μιλάμε για αυτές τις μικρές σελίτσες που έχουμε πάνω στο σώμα μας. Σε πολλές περιπτώσεις είναι χαριτωμένες, αλλά μερικές φορές είναι επικίνδυνες. Πάμε να δούμε τι μας είπαν οι αρμόδιοι. Είμαστε με τον καθηγητή εφροδιοσιολογίας και δερματολογίας κύριο Κατούλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις ελιές, για τους πύλους. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν βλέπουμε ελιές στο σώμα μας, πώς πρέπει να τα ελέγχουμε αυτά τα πράγματα? Καταρχάς, πρέπει να έχουμε την συνείδηση ότι πρέπει να εξετάζουμε τακτικά τις ελιές μας. Και όταν λέμε τακτικά, εννοούμε ότι κάθε άνθρωπος ωφελείται από το να εξετάζεται μια φορά το χρόνο από δερματολόγο. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι που έχουν περισσότερο έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να εξετάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, η οποία θα προσδιοριστεί από τον γιατρό. Αλλά θα έλεγα σε πρώτη φάση ότι καλό είναι όλοι μας να αποκτήσουμε τη συνήθεια να εξεταζόμαστε για τις ελιές μας τουλάχιστον μια φορά. Τι είναι τώρα αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε? Θα πρέπει να προσέξουμε στην αρχική αξιολόγηση τον αριθμό των ελιών και επίσης το είδος των ελιών. Βέβαια, αυτό ο καθένας δεν μπορεί να το αξιολογήσει μόνος του. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια του δερματολόγου. Όμως αυτές που έχουν μεγάλο μέγεθος, που έχουν μια ποικιλία χρωμάτων, που έχουν ένα κανόνιστο σχήμα, αυτές θα λέγαμε ότι έχουν μια μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε ελιές που προϋπήρχαν και αλλάζουν και μάλιστα γρήγορα, όπως επίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σε καινούργιες ελιές, οι οποίες και αυτές εξελίσσονται και μετά την εμφάνισή τους δηλαδή δεν παραμένουν σταθερές. Ποια άτομα έχουν περισσότερη επικινδυνότητα από κάποια άλλα? Τα άτομα που έχουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι τα εκείνα που έχουν είτε ατομικό, είτε οικογενειακό, ιστορικό μελανώματος ή γενικά καρκίνου του δέρματος. Όμως και τα άτομα που έχουν μεγάλο αριθμό από ελιές, περισσότερες από 50 ή περισσότερες από 100, κινδυνεύουν πάρα πολύ. Τα άτομα που έχουν αυτές τις μεγάλες, όπως είπαμε, δύσμορφες ελιές, ανάλογα με το πόσες τέτοιες έχουν, κινδυνεύουν αναλογικά. Οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα και ανοιχτόχρωμα μαλλιά και μάτια. Επίσης,
τα άτομα τα οποία έχουν εκτεθεί πολύ έντονα λόγω επαγγελματικών αναγκών ή λόγω συνηθιών στην υπεριόδια ακτινοβολία, τα άτομα που έχουν υποστεί ηλιακά εγκάβματα κατά την παιδική ηλικία και επίσης τα άτομα τα οποία κάνουν τακτικά το τεχνητό μαύρισμα, το solarium, όπως λέμε. Μάλιστα. Από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσουμε να ελέγχουμε τις ελιές μας για να το προλάβουμε? Ο έλεγχος των ελιών όσο νωρίτερα ξεκινήσει τόσο καλύτερα είναι. Όμως η αλήθεια είναι ότι στην παιδική ηλικία, εκτός από τις εκγενετής ελιές, οι οποίες όταν υπάρχουν έχουν ήδη εντοπιστεί και αξιολογηθεί αρχικά από τους παιδιάτρους και πολύ πιο καλά από τους δερματολόγους στη συνέχεια, από εκεί και πέρα οι ελιές αρχίζουν και εμφανίζονται σε μεγαλύτερους αριθμούς και εξελίσσονται από την εφηβεία και μετά. Θα έλεγα ότι η μεν προστασία από τον ήλιο πρέπει να ξεκινά από την βρεφική ηλικία, αλλά ο τακτικός έλεγχος πρέπει να ξεκινά κυρίως από την εφηβεία. Είμαστε με τον καθηγητή δερματολογίας και αφροδεσιολογίας κ. Αλέξανδρο Στρατηγό, ο οποίος θα μας πει για το καρκίνο και το μελάνωμα, τι πρέπει να προσέχουμε, τι γνωρίζουμε γι' αυτό πλέον, τι επιδημιολογικά στοιχεία έχουμε στην Ελλάδα. Το μελάνωμα είναι ένας όγκος ο οποίος προέρχεται από τα μελανοκύτταρα του δέρματος. Είναι ένας όγκος ο οποίος σε αντίθεση με τους άλλους καρκίνους του δέρματος μπορεί να είναι αρκετά επιθετικός και μπορεί, εάν αναγνωρίσουμε τα σημάδια του αρκετά πρόημα, να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί εξ αρχής χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Ακριβώς επειδή το μελάνωμα βρίσκεται στην επιφάνεια του δέρματος, μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί με τη μορφολογία του, με τις αλλαγές που εμφανίζει και μπορεί να κάνει κανείς μια χειρουργική αφαίρεση η οποία να λύσει το θέμα χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα ή επιπλοκές. Στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά? Τα στοιχεία που έχουμε από την Ελλάδα δείχνουν ότι το πρόβλημα του μελανώματος δεν είναι τόσο συχνό όσο είναι σε άλλες βόρειες χώρες, αλλά η τάση που υπάρχει είναι αυξητική και στη χώρα μας και το πρόβλημα φαίνεται να απασχολεί όχι μόνο ανθρώπους κάποιας πιο όψιμης ηλικίας, αλλά και νέους ανθρώπους που βρίσκονται σε παραγωγική φάση της ζωής τους. Επομένως, είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και για τους οποίους η έγκαιρη πρόληψη και η διέγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτελέσουν το κλειδί για την καλή εξέλιξη του προβλήματος. Παρατηρούμε ότι είναι πιο απρόσεκτες οι γυναίκες ή οι άντρες, γιατί συνήθως βλέπουμε τις κυρίες να ξαπλώνουν στην παραλία και να ξεχνά να σηκωθούν. Ναι, υπάρχει μια πιο μεγάλη συχνότητα στις γυναίκες, αλλά όχι πολύ διαφορετική από αυτή στους άντρες και αυτό όντως εξηγείται από μια μεγαλύτερη τάση που έχουν οι γυναίκες στην ψυχαγωγική φύσεως έκθεση στον ήλιο. Με τα παιδιά τι γίνεται, κύριε καθηγητά, εκεί έχουμε κάποια κρούσματα? Στα παιδιά το μελάνωμα είναι εξαιρετικά σπάνιο και επομένως δεν βλέπουμε παιδιά με αυτό το πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να υπάρχει μια σχετικά μικρή αύξηση στους εφήβους. Παρ' όλα αυτά, οι βάσεις για την εξέλιξη, την εκδήλωση του μελανώματος στα μετέπειτα χρόνια ενδεχομένως να τίθεται στην παιδική ηλικία και γι' αυτό το λόγο επισημαίνουμε και τονίζουμε την ανάγκη της καλής προστασίας των παιδιών από την ηλιακή έκθεση. Επομένως, ξεκινώντας από νωρίς, προλαμβάνουμε κάτι που μπορεί να συμβεί αργότερα στη ζωή μας, όπως είναι το μελάνωμα ή και ο καρκίνος του δέρματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα μήνυμα ελπίδας. Η Τράπεζα Μυελού των Οστών της Ογκολογικής Μονάδας Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας. Το γιόρτασε με έναν πρωτότυπο τρόπο, ανακοινώνοντας ότι μια Ελληνίδα μητέρα έδωσε ζωή σε ένα μικρό ασθενή. Η κάμερα της εκπομπής μας παραβρέθηκε στη συγκινητική αυτή γιορτή. Πάμε να δούμε τα όσα κατέγραψε. Ένα χρόνο πριν, αγκαλιάσαμε ένα όραμα αγάπης, ελπίδας και ζωής. Την Τράπεζα Εθελοντών Δωτών Μυελού των Οστών, όραμα ελπίδας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, ξεπεράσαμε τους 10.000 εθελοντές δότες.
Ένα παιδί ήδη βρήκε ανάμεσά μας συμβατοδότη. Βρήκε τη ζωή. Μην διστάσεις. Η ελπίδα ενός παιδιού μπορεί να είσαι μόνον εσύ. Όσο πιο πολύ, όσο πιο συνειδητή, τόσο πιο δυνατή. Η διαδικασία είναι απλή. Γίνε δότης. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβης, κύριε Διοικητά, αγαπητέ Μασάκη, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας υποδεχόμαστε σήμερα στη συνάντησή μας αυτή με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Και η συγκίνηση είναι βαθιά, γιατί ο χρόνος που πέρασε έδειξε για άλλη μια φορά το μεγαλείο της αγάπης και το περίσσευμα της προσφοράς που χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας. Γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι ο λαός μας είναι πάντα έτοιμος να γίνει μια ανθρώπινη αλυσίδα αλληλεγγύης όταν εστερνιστεί ένα όραμα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική πολιτεία, γιατί χωρίς τη δική της συγκατάθεση και συνεργασία, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το έργο μας. Την ευχαριστώ στο πρόσωπο του Υπουργού Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας αυτή τη συμβολική ημέρα. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή τη συμπαράσταση από τόσες πλευρές, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Τράπεζας Μυελού των Οστών, συγκεντρώσαμε 11.640 εθελοντές δότη. ανθρώπους αποφασισμένους να δώσουν μυελό οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί για να σώσουν τη ζωή ενός συνανθρώπου τους. Μια προσφορά που δεν έχει σύνορα και δεν ζητάει καμιά ανταμοιβή. Όλοι τους, μέσα από την τράπεζά μας, έχουν καταχωρηθεί ως εθελοντές δότες στο Παγκόσμιο Αρχείο. Αυτή η επιτυχία ανήκει καταρχήν σε εσάς, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που είναι σήμερα κοντά μας και που πάντοτε στηρίζετε τη δράση μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε αυτήν. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η επιτυχία αυτή ανήκει και στον αγγελιοφόρο μας, τον Σάκη Ρουβά, που ως επικεφαλής της καμπάνιας μας πέρασε με αφοπλιστική αμεσότητα στους νέους που τον θαυμάζουν και τον εμπιστεύονται το μήνυμα του εθελοντή δότη, δίνοντας μάλιστα δημοσίως πρώτος το παράδειγμα. Είναι πραγματικά η προσπάθεια που συντελείται σε αυτόν τον χώρο κρίσιμη και ουσιαστική. Η ελπίδα διαχρονικά είναι μια έννοια φορτισμένη με συνέστημα, αλλά και με δύναμη. Είναι η δύναμη που περιέχει μια λέξη που στέκεται απέναντι στην έννοια της παραίτησης. Με αυτές τις προσπάθειες, που δεν είναι προσπάθειες επιδερμικές, είναι προσπάθειες ουσίας, γιατί έχουν να κάνουν, αγαπητέ Χρήστο Βλάχο, πρόεδρε του Συλλόγου, με την αξία και την αυταξία της ζωής νέων παιδιών. Δεν είναι θέμα λοιπόν ούτε πολιτικό, ούτε προσωπικό. Είναι υπόθεση συλλογική μιας κοινωνίας που νομίζω ότι μέσα στα αρνητικά αυτής της φοβερής κρίσης που ζει ο τόπος, πολυεπίπεδης, μας δίνεται ευκαιρία να απελευθερώσουμε τα ιαματικά κοιτάσματα της ψυχής μας ως άνθρωποι και να συγκροτήσουμε ένα μεγάλο κοινωνικό, ανθρωπιστικό μέτωπο υπεράσπισης της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Θέλω ειλικρινά να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Τι συνδέει τους Ολυμπιονίκες μας και τους αθλητές μας με τους διπλωμάτες και τους καλλιτέχνες? Τι συνδέει τους πολιτικούς και τους δημιουργούς, τους αξιωματικούς και τους επιστήμονες με τους φοιτητές, τους μαθητές, τους δημοσιογράφους, τους τραγουδιστές? Ένα όραμα, το όραμα ελπίδας. Περισσότεροι από 10.000 νέοι άνθρωποι έγιναν μέσα σε ένα χρόνο εθελοντές. Εθελοντές δότες.
και χιλιάδες άλλοι έγιναν υποστηρικτές στην Τράπεζα Μυέλου των Οστών Όραμα Ελπίδας, ώστε κάθε παιδί που αγωνίζεται να βγαίνει νικητής. Τους ευχαριστούμε. Άλλο ένα θέμα υγείας έφτασε στο τέλος του. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα με πολύ καυτά θέματα, ειδικά για εμάς τις γυναίκες. Γεια σας! Thank you.